Σε αποκαλύψεις προχώρησε σήμερα το πρωί μέσω συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του Ορφανοτροφείου Βόλου, Κωνσταντίνος Θεοδόρου, αναφορικά σε κληρονομιά που άφηνε ο εκλοιπών βολιώτης Χρήστος Μπελιάς στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου και η οποία ξαφνικά, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κύριος Θεοδόρου, πέρασε στα χέρια του χαμόγελου του παιδιού. Ο κύριος Μπελιάς, με μια ξεκάθαρη χειρόγραφη διαθήκη το 2015-16, αφήνει στο ίδρυμα ό,τι έχει εν ζωή. Εμείς ενημερωνόμαστε σαν ίδρυμα εδώ με επιστολή του ιδίου που τη στέλνει στις 24 Δευτέρου του 22, όπου και επικοινωνώ μαζί του, τον ευχαριστώ. Ξαφνικά δέχομαι ένα τηλέφωνο από Αθήνα και μου λέει, πρόεδρε, η διαθήκη άλλαξε και πάει στο χαμόγελο του παιδιού. Στη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Θεοδόρου ξετυλίγει το κουβάρι της ιστορίας. Συνεχίζει λέγοντας ότι τον Απρίλιο του 2022 ενημερώθηκε ότι ο Χρήστος Μπελιάς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ο κύριος Θεοδόρου, θέλοντας να επισκεφτεί τον κύριο Μπελιά, πήγε στην Αθήνα προκειμένου να τον επισκεφθεί με την κοινωνική λειτουργό να του το απαγορεύει, ενώ νωρίτερα τον είχε επισκεφθεί ένας φίλος του, όπως τόνισε κοινωνική λειτουργός. Λίγους μήνες αργότερα, ο Χρήστος Μπελιάς άφησε την τελευταία του πνοή. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο η κοινωνική λειτουργός και μάλιστα απόρρισα, όπου μου λέει εμφανίστηκε ένας φίλος του εδώ και δείχνει πρόθυμος να βοηθήσει. Λέω, με τι συγγένεια να βοηθήσει? Εμείς έχουμε εδώ στα χέρια μας χειρόγραφη διαθήκη και απορώ γιατί βαστίξτε την ημερομηνία 22/8 του 22. Έχει συνάψει, πεθαίνει ο Χρήστος Μπελιάς, έχει συνάψει διαθήκη του 2022 στο χαμόγελο του παιδιού το Μάρτι μήνα. Πώς είναι δυνατόν το χαμόγελο του παιδιού να τον αφήνει αβοήθητο στο νοσοκομείο, να μην ενδιαφέρεται? Η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας τον Φεβρουάριο του 2024 και ενώ οι υπεύθυνοι του χαμογελού του παιδιού είναι άφαντοι, δηλώνουν ότι η κληρονομιά ανήκει στο Ορφανοτροφείο Βόλου, ενώ ορίζεται και εκτελεστής της διαθήκης. Μιλάμε με την αποκεντρωμένη και της λέμε μήπως υπάρχει άλλη διαθήκη. Όχι, είναι ξεκάθαρη, εμείς έχουμε τη δικιά σας διαθήκη υπέρ του Ιδρύματος του Ορφανοτροφείου. Δεν έχουμε καμία άλλη και ορίζουμε εκτελεστή της Διαθήκης. Προχωρώντας για την εκτέλεση της Διαθήκης, βλέπουμε ότι έχουν σηκώσει τα λεφτά όλα από τους λογαριασμούς στο χαμόγελο του παιδιού. Με νέα ο έγγραφο, ωστόσο, η αποκεντρωμένη ανακαλεί την απόφαση. Και φτάνω στο τελευταίο που μας έρχεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενώ μας έλεγε η αποκεντρωμένη ότι εσείς είσαστε οι μοναδικοί και τα λοιπά όλα, έρχεται μία απόφαση στις 2/9 του 24 που μας λέει πλέον ανακαλούμε το Σαββατή Νικόλαο που ήταν εκτελεστής της Διαθήκης και πλέον η Διαθήκη είναι στο χαμόγελο του παιδιού. Ο πρόεδρος του Ορφανοτροφείου Βόλου ζητά να απαντηθούν τα πολλαπλά ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για τον τρόπο που η κληρονομιά πέρασε στο χαμόγελο του παιδιού. Και να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα και περισσότερο δε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, γιατί ξέρετε πολύ καλά διάφορα δημοσιεύματα, τι έχουν ακουστεί και για άλλες διαθήκες. Να βγει και να απαντήσει ή να συνομιλήσει μαζί μας